Στίβο, είσαι αλλά διαφορετικό, νομίζω ότι το έχεις. Το έχω, ναι, θα το κάνω κι εγώ. Χωρίς το άλογο. Έχουμε δύο χρώμα μαλλιά. Νομίζω, εμένα με αγαπάει πιο πολύ. Εσένα. Μήπως είναι θηλυκό. Θα σου πάει την μπλούζα. Ήταν όλα όμορφο survival. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Να έχεις μόνο ένα ρούχο το οποίο ήταν βρεγμένο για 70 μέρες περίπου, τα παπούτσια σου βρεγμένα. Όταν είσαι στην κανονική ζωή, ούτε σταγόνες δεν μπορείς να αντέξεις να πέσουν στο παπούτσι. Να κοιμάμαστε στο σανίδι, να μπαίνει η βροχή από παντού και εμείς να πρέπει να περάσει όλο το βράδυ έτσι, να μας φαίνεται ότι είναι 10 χρόνια το ένα βράδυ εκεί πέρα. Δεν αναγκάζεις να φας κάτι περίεργο, δηλαδή έχουν πει άλλοι ότι φάγανε από σκουπίδια, τέτοια πράγματα. Όχι. Κάτι φασολάκια που ήταν δηλητηριώδη μόνο. Έφαγα που μας είπαν ότι είναι δηλητηριώδη. Μας είπαν ότι είναι καλό να μην τα φάμε γιατί μπορεί να έχουμε στομαχικές διαταραχές. Βέβαια, μπροστά στην πείνα μας, εγώ τα έφαγα, λέω παιδιά μου πάθω κάτι. Χτυπήματα αρκετά. Όλα αυτά είναι survivor, οι μελανιές. Όλα αυτά είναι survivor, τα οποία δεν θα φύγουν ποτέ. Είμαι ωραίος. Κούκλος. Μετά το παιχνίδι, οι περισσότεροι παίχτες έχουν γυρίσει σε όλα τα event. Δεν έχεις βγει πουθενά. Δεν σε έχουμε δει έξω πουθενά. Δεν μπήκα στο survivor για να γίνω celebrity ή να μπω στο χώρο του showbiz. Το σέβομαι γιατί κάποιοι θέλουν να κάνουν τις δουλειές τους. Μπορεί να έχουν μεγαλύτερη προβόληση σε social media και να κλείνουν δουλειές. Εμένα δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Εμένα ο σκοπός μου ήταν να έχω μια ανάλογη προβολή κατά την οποία θα με βοηθήσει στο στόχο μου, στο στίβο, κάποιες εταιρείες να με στηρίξουν και να κάνω το όνειρό μου που είναι να πηγαίνω σε μεγάλες οργανώσεις, διότι δεν υπάρχει στήριξη δυστυχώς στην Ελλάδα. Και το πέτυχα γιατί με έχουν προσεγγίσει πάρα πολύ καλές και σοβαρές εταιρείες και έχουν κάνει πολύ χαρούμενοι. Σε έμαθε όλη η Ελλάδα. Υπήρχαν όμως άνθρωποι που ξεπέρασαν το μέτρο και μιλάω για θαυμαστές. Ξέφυγε λίγο κατάσταση το καλοκαίρι που ήμουν σπίτι μου στην Κατερίνη και μάθανε που μένω και με περιμένανε κάτω από το σπίτι μου ώρες ολόκληρες. Και φωνάζαν Κατερίνα, κατέβα και τέτοια. Και οι γονείς μου βγαίνανε, λέγανε Κατερίνα δεν είναι εδώ και λέει όχι, Κατερίνα εδώ είναι. Την είδαμε, ξέρω εγώ. Επιστρέφω στους θαυμαστές γιατί εγώ ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν σε πλησιάζουν οι άντρες. Δεν με πλησιάζουν για να με προσεγγίσουν σαν γυναίκα. Με πλησιάζουν για να μιλήσουν για το παιχνίδι. Εντάξει, μου μιλάνε πολύ έτσι με όμορφα λόγια. Ούτε πριν από το παιχνίδι μου προσεγγίζουν εύκολα. Φαίνομαι λίγο πιο σκληρή, ενώ καμία σχέση. Πολλές φορές λένε α, είναι snob. Καμία σχέση. Ίσως δεν ξέρω, το πρόσωπό μου το κάνει αυτό. Δεν είμαι snob. Είναι φυσιολογικό να σε ρωτήσει κάποιος για τη σχέση σου με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, γιατί πριν μπει στο παιχνίδι είχαν βγει πολλοί και λέγανε ότι γνωρίζονται. Ωραία παιδιά και οι δύο. Μήπως είναι μαζί? Όχι, καμία σχέση. Με τον Γιώργο είμαστε φίλοι, διότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, είναι πάρα πολύ καλή του φίλη. Και έτσι γνωριστήκαμε και είχαμε και έναν κοινό ψυχοθεραπευτή και κάναμε παρέα. Έχουμε βγει 5-6 φορές για καφέ. Δεν τρέχει κάτι άλλο φυσικά.